Ο σαΐ λύχνος δώρεον δωρεών της ασκήσεως, εν το θαύμα Πάτερ όρι, διαπρέψας ανέλαμψας, και κλίμακα εκ γης προς ουρανώ, τον στυλόν σου η πέθος αλήθος φορε τι σευχθείς προς τη μάνδρα σου δόξα το δε δόκοντις Δόξα τό σε στεφανώσαν τη, δόξα τό ενεργούν τη δία σου, Πασινιό. μάτα. 24 του μηνός Μαΐου Σημεών οσίου του νέου στυλίτου, του θαυμαστορίτου, μελετίου του στρατιλάτου και των συναυτών μαρτύρων Μαρκιανής Σωσάνης και εταίρων μαρτύρων, Κυριακού οσίου εν τη της Κύπρου. Ο Όσιος Σημεών ο Θαυμαστορίτης Γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 521 και οι γονείς του ήσαν μυροποιοί, παρασκεύαζαν δηλαδή μοίρα και αρώματα. Σε ηλικία πέντε ετών σώθηκε με την μητέρα του από σεισμό ενώ ο πατέρας του πέθανε. Σε ηλικία έξι ετών είδε το Χριστό που του υπέδειξε την οδό που έπρεπε να ακολουθήσει για να αποκτήσει σοφία. Τότε ήταν που ανακάλυψε ένα μονίδριο και επιτέλεσε το πρώτο του θαύμα σε ηλικία 7 ετών άρχισε την άσκηση του στυλίτη. Προέτρεπε δε τους μοναχούς να κυριαρχούν στα πάθη τους, να έχουν υπακοή και αδιάλειπτη υμνολογία και προσευχή. Όταν ανέλαβε την ευθύνη της αδελφότητος, πολλά θαύματα επιτελέστηκαν και έσωσε την μονή από τους Πέρσες. Επειδή δεν έμεινε ήσυχο από την κοσμοσυρωή, σε ηλικία 20 ετών ανέβηκε στην κορυφή του βουνού που ονομάστηκε Θαυμαστό Όρος και συνέχισε να επιτελεί θαύματα και ιάματα, αφού πλήθη ζητούσαν την βοήθειά του. Οι προσκυνητές έκτισαν εκεί τεράστια μονή με μεγάλο ναό και έναν νέο στήλο 16 με 18 μέτρα για τον Άγιο, βάση σχεδίων που είχε χαράξει άγγελος στο χώμα. Ο Όσιος Σιμεών μαχόταν τις αιρέσεις, προφήτευε και βοηθούσε τους πάντες. Για πολλά χρόνια υπήρξε η ζωντανή εφαρμογή των Λόγων του Θεού. Σε ηλικία 71 ετών παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του ζώντας ως άγγελος επί της γης. Οι Άγιοι Μάρτυρες Μελέτιος ο Στρατιλάτης Ιωάννης Στέφανος Σεραπείον ο Αιγύπτιος, Καλίνικος ο Μάγος, Μαρκιανή Παλαδία Σωσάνη, Κυριακός και Χριστιανός Τανίπια, Νήπια, Δώδεκα Κόμητες και Τριβούνη, Φίστος Φάυστος Μάρκελος Θεόδωρος, Μελέτιος Σέργιος Μαρκελίνος, Φίλιξ Φωτινός, Θεοδωρίσκος Μερκούριος και Δίδυμος, καθώς και άλλοι 11.208 μάρτυρες. Μαρτύρησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα η Λιογάβαλου, το 218 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Μελέτιος, ο αρχηγός της μαρτυρικής αυτής σειράς, υπηρετούσε στρατιώτης με δύο άλλους Αγίους, τον Στέφανο και τον Ιωάννη. Καταγγέλθηκαν ότι πίστευαν στον Χριστό και διατάχθηκαν να αρνηθούν επειδή όμως δεν το έπραξαν, υπευλήθησαν σε φρικτά βασανιστήρια. Τελικά τον μεν μελέτιο απαγχώνησαν, τους δε Στέφανο και Ιωάννη αποκεφάλισαν. Αλλά ο Σεραπείον ο Ιδωλολάτρης, όταν είδε τον Άγιο Μελέτιο με την προσευχή του να συντρίβει τα είδωλα του ναού, πίστεψε στο Χριστό. Επίσης και ο Καλίνικος ο Μάγος, όταν είδε και αυτός, ότι ο μελέτιος δεν έπαθε τίποτε από το θανατηφόρο δηλητήριο που τον είχαν ποτίσει, πίστεψε και αυτός. Και οι δύο αφού ομολόγησαν σταθερά το Χριστό, αποκεφαλίστηκαν, όμως στην θέα του μαρτυρίου τους, πίστεψαν και έδωσαν την ζωή τους για το Χριστό, δώδεκα κόμητες και τριβούνι, αξιωματούχοι δηλαδή του Ρωμαϊκού στρατού, τρεις γυναίκες, οι Μαρκιανοί, η Παλαδία και η Σωσάνη, δύο νήπια, ο Κυριακός και ο Χριστιανός, και ακολούθησε και ένα μεγάλο πλήθος μαρτύρων που ο αριθμός τους φτάνει στους 11.208 μάρτυρες.